Ο κύριος Νικολάου Αλαβάνος είναι, νομίζω ότι με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι ήδη ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ, έχει εκλεγεί. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα κύριε Νικολάου. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που κάνουμε. Έλεγα λοιπόν, μάλλον δεν έλεγα, θα το πω τώρα, ότι μπορεί να έχει κανείς ιδεολογικές διαφορές με το ΚΚΕ ή τέλος πάντων να θεωρεί ότι δεν ταυτίζεται με τις απόψεις του κόμματος, όμως νομίζω ότι είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα πούν ότι δεν έχει μία συνέπεια, ιδεολογική καθαρότητα και τέλος πάντων είναι μία έντιμη ψήφος στον βαθμό που ψηφίζει σε ένα κόμμα για αποκλειστικά ιδεολογικούς λόγους και όχι για κανέναν άλλο λόγο. Νομίζω ότι δικαιούται αυτά τα εύσημα το ΚΚΕ. Είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Βέβαια δεν το θέτω σε ερώτημα. Είναι και κάτι ακόμη, ξέρετε. Πράγμα το οποίο φαίνεται από το γεγονός ότι το ΚΚΕ, εκτός από το ποσοστό το οποίο και τη δύναμη που συσπηρώνει μπροστά στις εκλογές, έχει πολλαπλάσια ικανότητα να κινητοποιεί μάζες μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Είναι εντυπωσιακό ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έγινε στο Σύνταγμα προεκλογικά ήταν του ΚΚΕ, βέβαια. Έτσι. Πολύ μεγαλύτερη και από του ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία που επέλεξε ένα κλειστό γυμναστήριο στο Περιστέρι. Βέβαια, και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα. Πώς να το πω. Είναι για ένα λόγο παραπάνω. Έτσι ώστε ο ελληνικός λαός, ο οποίος βρέθηκε μπροστά σε αυτές τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, περιφερειακές και τις δημοτικές, ξανά να είναι ο αποδέκτης πολύ σκληρών διλημάτων και πιέσεων. Και πραγματικά εμείς το βλέπουμε, γιατί είμαστε μέσα στον κόσμο, μέσα στην εργατική τάξη, ότι με βαριά καρδιά και με μεγάλη απογοήτευση ένα τμήμα του λαού μας πήγε και ψήφισε και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι και στο μυαλό των εργαζομένων τα δύο αυτά κόμματα ως ένα βαθμό έχουν ταυτιστεί για την πολιτική που ακολούθησαν. Ναι. Οπότε είδε ο λαός μας δεν είναι. Ναι, αλλά υπερψηφίστηκαν όμως, έτσι. Υπερψηφίστηκαν, δεν λέμε ότι δεν υπερψηφίστηκαν. Εγώ κάνω και μια άλλη διάκριση που είναι σε τελείως διαφορετικό ύφος. Ενώ το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Ευρωκάλπη είχε αυτό που λέμε celebrities και αναγνωρισμένα πρόσωπα, δεν επελέγησαν. Εννοώ μια εξαιρετική συνάδελφο, την κυρία Σιμίνα Διγενή, εννοώ την κυρία Λίλα Καφαντάρη, επίσης μια γνωστή ηθοποιό που έχει και ιδεολογική σχέση και μακρόχρονη με το ΚΚΕ. Οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ ψήφισαν πιο πολιτικά από ό,τι ψήφισαν στα άλλα κόμματα που γνωστά πρόσωπα υπερψηφίστηκαν, απλώς και μόνο λόγω της αναγνωρισιμότητάς τους. Κοιτάξτε, εδώ είναι δύο ξεχωριστά ζητήματα. Το ένα είναι ότι πραγματικά η ψήφος στο ΚΚΕ είναι μια ψήφος η οποία έθεσε σε αμφιβολία κάποια πράγματα. Πρώτον, την πολιτική την οποία εφαρμόζεται και ασκείται και μας έχει φέρει μέχρι εδώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τα κόμματα και τις δυνάμεις που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Δημοκρατία. Ήταν επίσης μια ψήφος η οποία πραγματικά τσαλάκωσε τα διλήμματα και τις πιέσεις. Γιατί ήταν πάρα πολλές οι πιέσεις οι οποίες εκφράστηκαν τώρα μπροστά σε αυτή την κάλπη και γενικότερα σε ένα κλίμα, αν θέλετε, και συντηρητικής αναδίπλωσης, πώς να πω, μια στροφή προς τη συντήρηση που υπάρχει συνολικά στην κοινωνία μας, με στα χρόνια τα οποία κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ναι, από την άλλη, ξέρετε, το ΚΚΕ έχει εντελώς αντίθετη λογική σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα για τις εκλογές, τη Βουλή, την Ευρωβουλή. Θέλουμε να πούμε ότι όλοι οι υποψήφοι δεσμευόμαστε, δίνουμε τη μάχη από κοινού με συλλογικό τρόπο, το αν θα αναλάβει κάποιος μια αιρετή θέση ή όχι, είναι, αν θέλετε, για αντικείμενο συζήτησης και συναπόφασης μέσα στο κόμμα. Άρα δεν υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα ανταγωνισμού και αθέμητου μερικού ναι, που βλέπεις μέσα στους υποψήφιους των άλλων κομμάτων, τα πίσωπλα, τα μαχαιρώματα, εκθέτω τον ένα για να προηγηθώ εγώ, που είναι και... Συμφωνούμε. Πάμε να δούμε όμως τώρα το... Κλείνοντας τον απολογισμό που κάναμε για τις ευρωεκλογές, να δούμε για τις εθνικές εκλογές. Εδώ φαίνεται ότι το κλίμα δεν θα είναι το ίδιο. Σαφώς θα είναι πιο πολλωμένη η κατάσταση. Η βαρύτητα της ψήφου την ώρα που θα την ρίχνει μέσα στην κάλπη ο ψηφοφόρος στην ψήφο του έχει τελείως διαφορετική σημασία από τις ευρωεκλογές και άλλες συνέπειες. Πιστεύετε ότι το ΚΚΕ θα αντέξει στην πόλωση και τον ανταγωνισμό? Ένα από τα στοιχεία τα οποία διαπιστώσαμε και πριν την προηγούμενη κάλπη, και θα το πω τώρα γιατί εντάξει, όντως μπορεί να έχει κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά πάνω κάτω τα ίδια θα είναι. Mm-hmm. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ αναγόρευσαν τις εκλογές για Δήμο, Περιφέρεια και για την Ευρωβουλή σε βασικό, πώς να το πω, κριτή
του αν συμφωνεί ο κόσμος με την πολιτική που θα εφαρμόσουν στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Ναι. Άρα επομένως εμείς είδαμε, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, μια συμπόρευση με το ΚΚΕ από ανθρώπους από πολλούς πολιτικούς χώρους, από όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, η οποία εκφράστηκε στα ψηφοδέλτια του κόμματος και της Λαϊκής Συσπήρωσης βεβαίως, η οποία ακόμα και αν δεν απέδωσε τώρα, είναι μια βάση έτσι ώστε να αποδώσει αργότερα. Να εκφραστεί δηλαδή ακόμη περισσότερο η συμπόρευση με τμήματα του ελληνικού λαού που αντιδρούν σε αυτή την πολιτική. Το δεύτερο που εμείς βλέπουμε μπροστά είναι ότι έχει γίνει λόγω του ΣΥΡΙΖΑ, έχει δημιουργήσει κάποια ακόμη πιο αρνητικά αντανακλαστικά. Βασικά αντανακλαστικό είναι ότι έδωσε αυτό που λέμε συγχωροχάρτη στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Ένας κόσμος ο οποίος το προηγούμενο διάστημα στη λογική αυτή τη γνωστή του διπολισμού να ψηφίσω αυτούς, να φύγουν οι άλλοι, τώρα επιστρέφει σε παλιές, φθαρμένες και δοκιμασμένες λύσεις. Υπάρχει μια μετακίνηση δηλαδή προς τα πίσω, το οποίο είναι θετικό στοιχείο. Ναι. Και βεβαίως θέλει και πραγματικά να αναλογιστεί ο ελληνικός λαός, ο οποίος πια έχει, μπορεί να βγάλει συμπέρασμα και από την προχτεσινή εκλογική μάχη. Τι σημαίνει πραγματικά μια ψήφος η οποία είναι κερδισμένη? Γιατί κατά την άποψή μας κερδισμένη θα είναι η ψήφος η οποία θα αποτελέσει πίεση σε όποια κυβέρνηση, σε όποιον για να αναλάβει την αντιλαϊκή διαχείριση, γιατί τέτοιου τύπου θα είναι. Mm-hmm. Που θα μπορέσει να προβάλλει μπροστά τις διεκτυχήσεις για άμεσα μέτρα ανακούφισης, διαρκή και όχι παροχολογικά πριν τις εκλογές. Ποιος θα μπορέσει πραγματικά να σταθεί στο πλάι του στις διεκδικήσεις οι οποίες γίνονται? Έχει διαφορά αν τις ερχόμενες εκλογές τις κερδίσει η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ για εσάς? Κοίταξε, σίγουρα τα δύο αυτά κόμματα έχουν αποχρώσεις μεταξύ τους. Γιατί το διπολικό, δικοματικό παιχνίδι δεν μπορεί να παιχτεί ούτε με ένα κόμμα ούτε με δύο ίδια κόμματα. Δηλαδή, σίγουρα έχουν κάποιες αποχρώσεις έτσι ώστε ανάλογα με τις συνθήκες ο ένας να μπορεί να δράσει σαν μπαμπούλας και ο άλλος να δράσει σαν σωτήρας, ο ένας να συσπηρώνει από τη μία μεριά, ο άλλος να συσπηρώνει από την άλλη πλευρά. Δηλαδή έχουν διαφορές επιμέρους. Ναι. Όμως η βασική γραμμή της πολιτικής τους, οι ράγες πάνω στις οποίες κινείται αυτό το τρένο, αν θέλετε να κάνουμε αυτή την παρομοίωση, κινούνται συνεχώς προς αντιλαϊκή κατεύθυνση. Και αυτή είναι η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Που συμφωνούν. Που έχει φέρει τις συντάξεις στο σημείο που τις έχει φέρει, που έχει φέρει το όριο συνταξιοδότηση να φτάσει σε λίγο στα 72 χρόνια. Που διαλύει την κοινωνική ασφάλιση και θα βάζει ο λαός ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώνει, είτε με τον ένα διαχειριστή είτε με τον άλλο. Mm-hmm. Άρα για μας, σε αυτή τη συγκυρία, ο λαός πρέπει να σκεφτεί. Πραγματικά κερδισμένη ψήφος είναι η ψήφος του ΚΚΕ, το οποίο το είπατε κι εσείς. Είναι μια δύναμη σταθερή στην υπεράσπιση των συμφερόντων. Αρκεί να συμφωνείς μαζί του, βέβαια, έτσι, ιδεολογικά. Κοιτάξτε, δεν είναι ανάγκη και ένας άνθρωπος ιδεολογικά να συμφωνεί σε όλα με το ΚΚΕ για το ψηφίσει στις εκλογές. Γιατί τώρα πια έχει εμπειρία. Είδε και στους δήμους που διοικούσαμε. Πάμε σε αυτό που λέμε έντιμη ψήφος, καταλαβαίνω αυτό. Έχει εμπειρία πλούσια και από τους δήμους που διοίκησαν οι κομμουνιστές, οι οποίοι τώρα κρίνονται στο δεύτερο γύρο. Μάλιστα. Μιλάω για το Χαϊδάρι, μιλάω για την Πετρούπολη, την Κεσαριανή, μιλάω για την Ικαρία και βεβαίως για την Πάτρα. Μάλιστα. Το τι πολιτική εφάρμοσαν εκεί οι κομμουνιστές. Μια πολιτική μείωση των φόρων, ουσιαστικά των δημοτικών τελών και εξάλληψή τους για ορισμένες κοινωνικές ομάδες. Λοιπόν, χωρίς να πρέπει να πληρώνει για τους προφορηματικούς σταθμούς, για τα τροφεία, χωρίς να πρέπει να πληρώνει 10 και 15 φορές μια υπηρεσία δημοτική. Μάλιστα. Θα έπρεπε να του παρέχεται. Άρα ο κόσμος έχει τώρα εμπειρία και ξέρει ότι το κουκουέ μπορεί, ανεξάρτητα με το αν συμφωνεί σε όλα, είναι ο μόνος ο οποίος θα βγει μπροστά και θα υπερασπίσει τα συμφέροντά του και όπου μπορεί θα έχει και αποτελέσματα. Λοιπόν, ας κρατήσουμε αυτές τις απόψεις, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για την εκλογή σας. Καλή θητεία, καλή δύναμη και πιστεύω ότι όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα βρούμε αφορμές να τα ξανακουβεντιάσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και στους ακροατές μας.